Μη χάσετε από την κινηματογραφική λέσχη της Ατένα την Τρίτη στις 11.30 το βράδυ ένα από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου με τίτλο «Ο υπηρέτης» του μεγάλου σκηνοθέτη Τζόζεφ Λόουζι. Ο νεαρός πλούσιος αριστοκράτης και ο τέλειος γοητευτικός υπηρέτης του. Ο αδυσόπιτος μυστικός πόλεμος της εξουσίας και της εξάρτησης. «Ο υπηρέτης», μια δεξιοτεχνική εκτυφλωτική ταινία του Τζόζεφ Λόουζι για τους κρυφούς ανομολόγητους πόθους. «Ο υπηρέτης» του Τζόζεφ Λόουζι με τους James Fox, Dirk Bogart, Sarah Miles, Wendy Craig. Από την κινηματογραφική λέσχη της ΕΤΕΝΑ την Τρίτη στις 11.30 το βράδυ. Δεν ξέρω τι επάγγελμα θα κάνω όταν μεγαλώσω, όμως στη μουσική δεν θα τη σταματήσω. Ο κύκλος των μικρών δημιουργών, την Δετάρτη στις 6:25 το απόγευμα, από την ΕΤΕΝΑ. Η εκπομπή «Χαίρο πολύ» της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι αφιερωμένη στα μικρά Ελληνόπουλα που τίμησαν διεθνώς τη χώρα μας. Μας παρουσιάζει την παιδική χοροδία και ορχήστρα που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Μικρών Τραγουδιστών. Ένιωσα πως σήκωσα ένα μέρος του βάρους μαζί με όλα τα παιδιά που νόμιζα ότι ήταν ακατόρθωτο στην αρχή. Αλλά με το πάρσιμο αυτού του βραβείου ένιωσα ότι άξιζε. Ο κύκλος των μικρών δημιουργών. Μικρά παιδιά που αγαπούν το παιχνίδι, το Θεοδωράκι, τον Μπαχ, την κιθάρα και τους Beatles. Στην ΕΤΕΝΑ την Τετάρτη στις 6:25 το απόγευμα. Σκηνοθεσία Γιώργος Μίχος. Υπεύθυνος εκπομπής Σπύρος Νικολόπουλος. Τι έχεις ακούσει για τις ξόβριες? Ότι δεν πρέπει να... Να βάζουμε ξόβριδα και να πιάνουμε τα πουλάκια, γιατί είναι και αυτά κρίμα. Την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα από την ΕΤΕΝΑ στο Σταυροδρόμι της Μετανάστευσης. Ένα αφιέρωμα της ΕΤΕΝΑ στην ημέρα του περιβάλλοντος. Οι μεταναστευτικοί δρόμοι των πουλιών που διασχίζουν ολόκληρη τη Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα. Στα περάσματα με σηκωμένες τις καραμπίνες. Τέτοιοι σταθμοί είναι τα στενά της Μεσίνης στην Ιταλία, η Μάλτα, ο Βόσπορος, τα Δωδεκάνησα, τα παράλια της Μικράς Ασίας και η Κύπρος. Στο Σταυροδρόμι της Μετανάστευσης. Ένα αφιέρωμα της ΕΤΕΝΑ στην ημέρα του περιβάλλοντος. Την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα από την ΕΤΕΝΑ. Κείμενα, επιμέλεια, Βάσο Κανελοπούλου. Σκηνοθεσία, Μάχη Λιδωρικιώτη. Σταθμεύοντας για λίγες ώρες μέχρι να ανεφοβιαστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Φταίει και η μόδα. Μάθανε οι άνδρες να τριγυρνάνε ξεσκούβωτοι. Αλλά δεν γίνεται, θα αλλάξει πάλι. Ποιος καθώς πρέπει οι άνδρες. Μόνο το γυναικείο καπέλο έχει ακόμα πέραση. Αλλά και αυτό δεν ξέρουμε για πόσο. Ωραία. Να επεκτείνουμε την επιχείρηση και στα γυναικεία. Χαίρετε κύριε Σμιχνέ. Χαίρετε.
Δεν ξέρω να θυμάστε, εμείς τώρα ήδη. Αν τη χάρη, σε παρακαλώ. Γιατί, μαμά? Τι έγινε, πάλι. Δείτε την Τετάρτη στις 8 και 10 το βράδυ το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς Μυρτό από την Ετένα. Η Μυρτό, μια όμορφη, έξυπνη, δυναμική κοπέλα με μια συμβίβαστη ιδιοσυγκρασία που θα συγκρουστεί πολλές φορές με το συμβατικό πουριτανικό περιβάλλον της στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Μυρτό, η νέα σειρά βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιωάννας Μπουκουβάλα Αναγνώστου, σε σκηνοθεσία Φράνσις Κάραμποτ και σενάριο Σούλας Πιεράκου, με τους Ευαγγελία Βαλσαμά, Ιάκωβο Ψαρά, Μαρία Ζαφυράκη, Γιώργο Παλιό. Την Τετάρτη στις 8 και 10 από την ΕΤΕΝΑ. Μακάρι πραγματική μου μάνα να με καταλάβαινε όπως με καταλαβαίνεις εσύ. Ναι, αγάπη μου. Σε σένα από μικρή δεν λέω, τα όνειρά μου, τις χαρές μου, τις πίκρες μου, ε?